Αργά το απόγευμα, όπου βρέθηκες στην στιγμή που η Ειρήνη Μερκούρη, η αγαπημένη μας Ειρήνη, βγήκε από το ιδιωτικό θεραπευτήριο στο οποίο νοσηλευόταν για περίπου 2 εβδομάδες, ναι, μετά από μια περιπέτεια που αντιμετώπισε με την υγεία της, και κατέγραψες αποκλειστικές εικόνες από την έξοδό της και υπήρξε και μια πολύ συγκινητική στιγμή εκεί. Ναι. Ήταν 7 πατέρα το απόγευμα της Παρασκευής. Εκείνη την ώρα πήρε εξιτήριο η Ειρήνη Μερκούρη. Μία μέρα πριν είχε υποβληθεί, να θυμηθούμε, σε μία δεύτερη επέμβαση η Ειρήνη Μερκούρη. Εδώ λοιπόν τη βλέπουμε που συγκινείται πραγματικά με μία κίνηση που έκανε ένας συνάδελφος τεχνικός, ένα πολύ καλό παιδί και φίλος μας ο Αποστόλης ο Μπρέντας. Εικονολήπτης. Πιο καλούς, βρεθήκαμε μαζί λοιπόν την πρώτη φορά που είχαμε και κάναμε μια συνέντευξη από τον συνεργάτη της και φυλακάγγελό της Γιάννη. 2 μέρες μετά που ξαναπήγαμε, της έδωσε λοιπόν την εικόνα του Αγίου Νικολάου του Νέου, μαζί με αίμα από το δέντρο. Και πρέπει να σου πω ότι ήταν μια κίνηση που τη συγκίνησε πάρα πολύ αυτή την Ειρήνη Μερκούρη, η οποία γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά την πίστη της. Και μάλιστα συγκινήθηκε πάρα πολύ, γιατί πιστεύει πάρα πολύ η Ειρήνη και πιστεύει ότι σώθηκε από ένα θαύμα. Μας είπε πολύ ωραία πράγματα εκεί που σταθήκαμε για 5-10 λεπτά και μας μίλησε. Εδώ βλέπουμε λοιπόν και την πρώτη της εικόνα αμέσως μετά από την ταλαιπωρία που πέρασε. Παιδιά, παρά την ταλαιπωρία, η Ειρήνη είναι κούκλα, εντάξει. Δεν υπάρχει. Δηλαδή το κορίτσι είναι απίστευτο, απίστευτο. Τώρα να είσαι 2 εβδομάδες σε αυτή την κατάσταση μέσα σε ένα νοσοκομείο. Εδώ ένα πυρετό ανεβάζουμε για λίγο και είμαστε κομμάτια. Και εδώ η κοπέλα είναι καρακουκλάρα, όχι απλά κούκλα. Έχει αποδειχθεί πολύ δυνατό. Μπράβο. Λοιπόν, με ειδοποιούν ότι είμαστε έτοιμοι όμως να συνδεθούμε απευθείας με την Ειρήνη, να την καλημερίσουμε και να της ευχηθούμε βέβαια περαστικανάτη. Oh, αγάπη μου, Ειρήνη μου. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα Ειρήνη. Καλημέρα στους τηλεθεατές σας. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά λόγια και για την ευκαιρία που μου δίνει το Star, η Ελεονόρα, εσύ, όλοι εκεί, να πω για αυτό το υπέροχο πράγμα που μου συνέβη. Καταρχάς, εμείς ευχαριστούμε, Ειρήνη, γιατί ξέρουμε την κατάσταση στην οποία βρίσκεσαι και πόσο δύσκολο σου είναι μόλις 48 ώρες αφού έχεις αφήσει ένα κρεβάτι ενός νοσοκομείου να βρίσκεσαι μαζί μας και να είσαι τόσο δυνατή και τόσο έτσι... Ήταν δύσκολο πολύ. Ήταν πολύ δύσκολο. Ρώτα μου τι θες. Ανησυχήσατε καταρχήν αρκετό κόσμο. Ξέρουμε πολύ καλά ότι από την ημέρα, Ειρήνη, που έγινε γνωστό το θέμα με την υγεία σου, ο κόσμος πολλά αυτά τα χρόνια σε αγαπάει, ακούει τα τραγούδια σου, σε παρακολουθεί στους χώρους που εμφανίζεσαι. Είχε πολύ έντονο το ενδιαφέρον να μάθει πώς είσαι, πώς αντιμετωπίζεις όλη αυτή την κατάσταση, ακόμη και το τι μπορεί να σκέφτεσαι αυτές τις δύσκολες στιγμές. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κόσμο που ενδιαφέρθηκε. Ξέρω ότι ενδιαφέρθηκε πολλοί κόσμος και κόσμος που δεν ξέρω από κοντά. Βέβαια. Αυτός που μέσω της δουλειάς μου τόσα χρόνια με έχει γνωρίσει και ίσως με έχει αγαπήσει. Είναι πολύ σημαντικό κάποιος που περνάει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα υγείας και φτάνει σχεδόν στο τέλος. Γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Εδώ ένα πυρετό έχουμε και νομίζουμε ότι τελειώνουμε, ας πούμε. Αυτό ήταν λόγος. Και δεν είναι υπερβολή αυτό που λέω. Ειρήνη, θέλω να μου πεις πραγματικά, γιατί και σε εμάς η είδηση του ότι νοσηλεύεσαι σε ένα νοσοκομείο έπεσε σαν κεραυνός. Πώς ξεκίνησαν όλα, δηλαδή ένιωσες κάποιους πόνους, τι ακριβώς συνέβη και πώς έφτασες στο σημείο να πας σε νοσοκομείο και να κάνεις μέσα σε σχεδόν 2 εβδομάδες 2 χειρουργία. Είχα ένα πόνο πολλές μέρες, γύρω στις 10 μέρες και κάποια στιγμή δεν άντεχα άλλο και πήγα στο νοσοκομείο. Με κρατήσανε στην αρχή 2 μέρες και κάναμε όλες τις εξετάσεις, όλες τις απαραίτητες εξετάσεις. Ο πόνος ήταν στην κοιλιά. Γαστροσκόπηση και άλλες εξετάσεις. Ακόμα και κολονοσκόπηση, ας πούμε, όλες τις απαραίτητες και όχι μόνο αυτές τις εξετάσεις. Αλλά δεν έδειχνε κάτι. Εγώ όμως συνέχιζα να πονάω. Συγγνώμη που μιλάω κάπως, γιατί μου έρχεται η επιστροφή. Μπορεί και να μπερδευτώ λίγο.
Ήρθε λοιπόν, έκανα όλες τις εξετάσεις, δεν μου βρίσκανε τίποτα και έμενε άλλη μία εξέταση, η οποία πια θα μας έδινε μια απάντηση τελική. Έγινε αυτή η εξέταση και κατευθείαν έπρεπε να μπω χειρουργείο σε 20 λεπτά το πολύ από την ώρα που το έμαθα. Καταλαβαίνεις πώς ήταν η ψυχολογία μου, πόσο δύσκολο είναι και πόσο απειλητικό ψυχολογικά και σωματικά πλέον ήταν για τη ζωή μου όλο αυτό. Απλά παραδόθηκα στο Χριστό. Και γι' αυτό είμαι αυτή τη στιγμή εδώ, για να πω το νόημα αυτό. Δηλαδή, ότι η πίστη μου νομίζω ότι με έσωσε. Όχι νομίζω, το πιστεύω. Θέλω να πω και ένα ευχαριστώ πάρα πολύ μεγάλο στους γιατρούς. Στον κύριο Μιχάλη Βασίλογλου, στον κύριο Τσάγκαρη, στον κύριο Μπάτερ, τον γυναικολόγο. Με βοήθησαν πάρα πολύ και ψυχολογικά. Να φανταστώ, είσαι συναισθηματικά φορτισμένη σαφώς και όχι μόνο και πάρα πολύ ταλαιπωρημένη παρά το γεγονός ότι... Θα είμαι για μια ότι... ζωή, όσο θα ζω, αυτό θα το ξεχάσω ποτέ. Θα ευχαριστώ το Θεό γι' αυτό, γιατί Θέμη πραγματικά έφτασα στο τέλος. Και όσοι μπορεί να το ακούν τώρα μπορεί να πει εντάξει, okay, τι λέει τώρα, ας πούμε, συμβαίνει αυτό. Ένιωσα ότι φτάνω στο τέλος. Θέλω να σου πω για αυτό τον Άγιο, που είναι Άγιος Δαβίδ. Έχετε εικόνα? Ναι, ναι, ναι. Καθαρή. Λοιπόν, λίγο πριν πω στο χειρουργείο, θα σου το πω πολύ γρήγορα, είχα την εικόνα του Χριστού και το Αγίου Δαβίδ, όπου αφού κάνω το χειρουργείο, ήταν όλα πολύ δύσκολα, κράτησα 3 ώρες το χειρουργείο. Αφού φεύγω από το χειρουργείο και ξυπνάω λίγο, έτσι, είμαι μόνη μου πια στο δωμάτιο, έχουν φύγει όλοι, και αφού κοιμάμαι από την κούραση και από την άρκωση, έρχεται κάποιος που στον ήρω μου εκείνη τη στιγμή με ξυπνάει και είναι ο Άγιος Δαβίδ, μου συστήνεται κανονικά, ξύπνα. Αυτό λοιπόν μέσα στην άρκωση, παρόλα αυτά που ήμουν με από την άρκωση, ένιωσα τη συγκίνηση και αρχίζω να κλαίω. Δεν είχα δύναμη να σηκωθώ βεβαίως και ξανά από την κούραση κοιμάμαι. Αυτό θα ακουστεί παράλογο για κάποιους, αλλά δεν με νοιάζει καθόλου, γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Και ότι κι όμως και σήμερα και πάντα γίνονται θαύματα, αρκεί κάποιος να πιστεύει. Ειρήνη, είναι συγκλονιστικό ξανά το ότι τα λέει ένας νέος άνθρωπος αυτά. Τα λες εσύ, ένας νέος άνθρωπος. Δηλαδή, Θέμη, έχουμε ακούσει να τα λένε, ξέρω εγώ, μεγαλύτεροι. Πιστεύω. Το έλεγα και στο Σπύρο εχθές. Πιστεύω από τότε που κατάλαβα τον εαυτό μου. Από 5 χρονών. Δηλαδή, δεν είναι ότι ξαφνικά, και θέλω να το τονίσω αυτό, αρρώστησα, έπαθα αυτό, έγινε αυτό το θαύμα και απλά βγαίνω και το λέω. Βεβαίως, αν θες, ίσως είναι η μόνη φορά, και θα το πω, που με την καλύτερη έννοια εκμεταλλεύομαι αυτό το βήμα που λέγεται τηλεόραση για να το πω αυτό και στον κόσμο. Γιατί είναι και άλλοι άνθρωποι που έχουν αρρώστιες, οτιδήποτε, σε οποιαδήποτε μορφή. Μπορεί να είναι ίωση, μπορεί να είναι κάτι δυνατό. Τα πάντα που έχουν ανάγκη το Θεό. Γιατί από εκεί ξεκινάνε όλα και τελειώνουν εκεί. Ωστόσο, Ειρήνη, λοιπόν, εγώ πιστεύω λοιπόν από μικρή. Θέλω να πω, τελειώνω σε πολύ λίγο. Αφού κοιμάμαι λοιπόν και ήρθε και με ξύπνησε και μαγεύομαι από αυτή την χάρη και την ευλογία, ξανακοιμάμαι και βρίσκομαι στο μοναστήρι της Αγίας Ειρήνης της Χρυσοβαλάντου, όπου έξω από το μοναστήρι είναι Άγιος Δαβίδ, Άγιος Εφραίμ και Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος. Και βλέπω την Αγία Ειρήνη και τρέχει και τους μαζεύει και λέω σε μια φωνή, πού πάνε, λέω, όλοι αυτοί. Πάνε, λέει, στον Ιησού Χριστό να παρακαλέσουν για σένα να γίνεις καλά. Εγώ θα βάλω μια τελεία σε αυτό. Όποιος πιστεύει καταλαβαίνει τι ευλογία είναι αυτό και αν όντως έγινε το θαύμα. Ήταν ένα θεόσταλτο όνειρο για σένα. Απλά εγώ, Ειρήνη μου, θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Εγώ έχω πάθει την πλάκα μου. Έχω συγκινηθεί πάρα πολύ. Και αυτό συμβαίνει σε πάρα πολύ κόσμο που αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας και όχι μόνο. Και καλά κάνει η Ειρήνη και το λέει αυτή τη στιγμή. Αυτό που θέλω να σε ρωτήσω, Ειρήνη μου, είναι το εξής. Είπες ότι αισθάνθηκες, ένιωσες ότι έφτασες στο τέλος. Ναι. Ναι. Και εκεί παραδοθήκε. Ίσως εκεί να μ' άκουσε ο Θεός. Υπήρχαν οι σκέψεις σου. Θέλω να μοιραστείς, αν μπορείς, τις σκέψεις σου. Μετάνιωσες για κάτι που δεν έκανες στη ζωή σου. Τι σκεφτόσουνα? Εκεί την ώρα περνάς η ψυχολογία
του ανθρώπου που βρίσκεται σε αυτή τη θέση έχει πολλά στάδια και αλλάζουν σε δευτερόλεπτα. Σκέφτεσαι καταρχήν τι θα πεις στην οικογένειά σου. Mm. Έτσι, αν τελικά είναι το απόλυτο κακό και αν έχεις και χρόνο και πόσο χρόνο έχεις. Απλά εκείνη την ώρα έχεις ανάγκη το Θεό πιο πολύ και πλέον δεν ενδιαφέρεσαι. Δέχεσαι το μπορεί και να πεθάνεις και λες Θεέ μου παραδίνομαι απλά και ό,τι θες εσύ. Και απλά αυτό που σε νοιάζει μετά είναι η οικογένειά σου και οι άνθρωποι που σε αγαπάνε το πώς θα τους το πεις. Είναι το μεγαλύτερο βάρος που μπορεί να έχει ένας άρρωστος που μπορεί να έχει φτάσει στο τέλος. Ειρήνη, σκέφτηκες ποτέ αν υπάρχουν κάποια πράγματα που ίσως ακόμα δεν έχεις προλάβει να κάνεις, όπως ας πούμε ένας γάμος, είσαι μια πολύ όμορφη, πολύ νέα γυναίκα που αυτή τη στιγμή νομίζω είσαι και ερωτευμένη, έτσι. Σκεφτόσουν τον άνθρωπο αυτόν που ήταν δίπλα σου, που σε στήριξε τόσο πολύ. Θα σου πω κάτι. Εκείνη την ώρα σου λέω, δεν σκέφτεσαι. Σκέφτεσαι σίγουρα τους ανθρώπους που αγαπάς και σε αγαπάνε, που μέσα σε αυτούς είναι και ο άνθρωπος που είσαι μαζί του. Ναι. Φυσικά, αν υπάρχει. Για τον οποιοδήποτε μιλάμε. Αλλά σου λέω, εκεί είναι τόσο ταπεινή η ψυχή σου και τόσο καθαρή από όλα πια, γιατί έχεις ταπεινωθεί με την καλύτερη ενέργεια, έχεις ανάγκη το Θεό, έχεις έρθει κοντά στο Θεό, στο Χριστό και απλά λες αυτό. Τι σκέφτεσαι γάμους. Εκείνη την ώρα όμως είναι και η ώρα που έχεις ανάγκη κάποιους ανθρώπους, έτσι δεν είναι. Και φαίνεται και η απουσία έντονα κάποιον μεγάλη, άλλον. Ακριβώς. Πολύ μεγάλη ανάγκη. Έκανες πολύ ένα παραπονάκι. Πολύ ανάγκη μεγάλη έχεις στους ανθρώπους. Είχες ένα παραπονάκι. Ίσως κάποιοι δεν βρέθηκαν ενώ εσύ θα τους είχες ανάγκη εκείνη την ώρα. Θα σου πω κάτι. Καταρχήν ήρθε πολλοί κόσμος και δεν μπορούσε να μπει γιατί εγώ δεν ήμουν σε θέση να δεχτώ κόσμο. Έτσι. Σίγουρα αυτοί που μ' αγαπούσαν ήταν εκεί. Δεν θέλω να εκφράσω κανένα παράπονο σε καμία περίπτωση, γιατί ο καθένας μπορεί να έχει τα προβλήματά του, μπορεί να έχει τα τρεξίματά του, είναι λογικό. Δεν σημαίνει ότι δεν ενδιαφέρθηκε αυτός ο γνωστός μου ή ο φίλος ή η φίλη που δεν ήρθε. Δεν έχει να κάνει αυτό. Υπήρξε ένα τηλεφώνημα, ένα μήνυμα από κάποιον άνθρωπο με τον οποίο ενδεχομένως είχες περάσει λίγο δύσκολα. Ως προς τις προσωπικές ή επαγγελματικές σας ακόμα σχέσεις που να όχι. Σου είπε ότι είμαι εδώ ό,τι χρειαστείς στηρίξου σε μένα. Θα σου πω κάτι. Το τηλέφωνο που το είχαν όλοι δεν το έχω ανοίξει ακόμα. Αυτό το τηλέφωνο που έχω που το ξέρουν 5 άτομα, αυτά τα 5 άτομα πήρανε. Αλλά δεν ξέρω αν πήραν οι άλλοι που τους ήξερα και επαγγελματικά και ήμασταν και όλα. Δεν το ξέρω αυτό, δεν μπορώ να το ξέρω. Αν κρίνω από το χαμό που έγινε πάντως εδώ στην εκπομπή μας με τα μηνύματα των τηλεθεατών που πραγματικά ήθελαν να σου συμπαρασταθούν και να σου στείλουν τις ευχές σου, μπορώ να σου πω ότι σίγουρα θα σε αναζήτησαν πάρα πολλοί άνθρωποι. Εύχομαι να είναι υγεία και να έχουν υγεία και να είναι ευτυχισμένοι όλοι τους και όσοι ενδιαφερθήκαν και όσοι απλά δεν ενδιαφερθήκαν. Δεν έχει να κάνει αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ την εκπομπή σας ειδικά, γιατί ξέρω ότι από την αρχή ενδιαφερθήκατε πάρα πολύ. Να πω και τα περαστικά μου στην Ελεονόρα και ευχαριστώ πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μου όλους εσάς εκεί και όσους ενδιαφερθήκαν. Να ρωτήσω είναι ανθρώπινο. Κάτι. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε άνθρωποι. Ειρήνη μου, έχει τελειώσει αυτό που λέμε περιπέτεια υγείας ή υπάρχουν κάποιες εκκρεμότητες στο κομμάτι? Όχι ακόμα. Όχι ακόμα. Όχι ακόμα. Περιμένω τις τελικές εξετάσεις. Ειρήνη, πόσα πράγματα. Που είμαι ήρεμη γιατί πιστεύω ότι θα βγουν καθαρές. Και το ευχόμαστε όλοι και έχεις αποδειχθεί ως άλλος πάρα πολύ δυνατή. Θέλω να μου πεις πόσα πράγματα έχεις αναθεωρήσει πλέον, γιατί όταν σε γνωρίσαμε, ήσουν ούτως ή άλλως και είσαι μια τραγουδίστρια πρώτης γραμμής, μετάρχη της καριέρας, μιας γυναίκας που θέλει να κάνει πράγματα, που είναι όμορφη, που θέλει να διατηρείται όμορφη. Έχουν καταλαγιάσει αυτά τα άγχη και αυτές τις φιλόδοξες ζωές σου γενικότερα? Όταν ξαναλέω ότι περνάς ένα τέτοιο πράγμα, Γιώργο, αυτά δεν σημαίνει ότι τα απορρίπτεις πια, απλά τα βάζεις στην άκρη και προέχει να δεις αν θα ζήσεις, πρώτα να έχεις υγεία και να μπορείς να ζήσεις οτιδήποτε. Έτσι. Δεν σκέφτηκα κάποια στιγμή, ούτε καν καμία στιγμή, πότε θα τραγουδήσω ή πότε θα ξαναγίνω όμορφη ή πότε θα ξαναφορέσω ένα ωραίο ρούχο. Αυτά ούτε καν. Ούτε καν. Ναι, είναι αυτά που σου λέω, που είπα στην αρχή. Ενδιαφέρεσαι να έρθεις σε επαφή με τον Χριστό
και πώς οτιδήποτε και αν γίνει τελικά, γιατί θα ήταν ούτως ή άλλως είναι θέλημα Θεό ό,τι και να γίνει, το πώς θα το πω στους ανθρώπους τους δικούς μου. Εννοείται πως, το καταλαβαίνω αυτό, ότι εννοείται πως δεν σκέφτηκες ποτέ ποτέ θα ξαναγίνω όμορφη, ξέρω εγώ τι. Μα είναι όμορφη ούτως ή άλλως, είναι κουκλάρα. Τι να λέμε τώρα. Ας πούμε, σκέφτομαι ότι όταν ένας άνθρωπος έτσι φτάνει σε αυτό το σημείο και δεν ξέρει αν αύριο θα ξυπνήσει ή όχι, έτσι μπορεί να περάσει από το μυαλό του αν... Εγώ είμαι, δεν πρόλαβα να κάνω παιδιά. Δηλαδή αυτές οι οικογένειες, αυτό θέλω να σε ρωτήσω. Δηλαδή τα παιδιά, αν τα σκεφτόσουν εκείνη τη στιγμή που έλεγες δεν θα προλάβω να κάνω τίποτα. Ναι, το λες και αυτό. Σου λέω, είναι πολλά τα στάδια της ψυχολογίας που έχει ένας άνθρωπος που δεν ξέρει καν αν θα ζήσει και τι είναι αυτό που του βγάλανε και πόσο χρόνο θα έχει. Και είναι και επίσης όταν βλέπεις το σώμα σου λοιπόν που είσαι πρισμένος μέχρι εδώ και απλά δεν μπορείς να πάρεις ανάσα, δεν μπορείς να βρεις τόπο να κάτσεις. Πίνεις νερό και νομίζεις ότι έχεις φάει τριαρνιά, ας πούμε, oh. Δεν ξέρω πώς να το πω. Ήτανε δύσκολο πολύ. Άρα εκτιμάμε, πολύ δύσκολο. Άρα εκτιμάμε όταν βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση τα απλά πράγματα, τα καθημερινά. Εγώ, Ειρήνη μου, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Ποιος είπε αυτό, η Τζορτζέλα. Η Τζορτζέλα. Τζορτζέλα, ναι. Εγώ πάντα εκτιμούσα τα απλά και τα καθημερινά πράγματα. Δεν είναι και ξανά λέω ότι τώρα άλλαξα κάτι. Ναι. Απλά τώρα το έζησα πολύ πιο έντονα και απλά τώρα το φωνάζω. Και το εκτιμούσα. Αυτοί που με ξέραν και με ξέρουν πίσω από τις κάμερες και από τις showbiz ξέρουν πολύ καλά τι άνθρωπος είμαι. Έχεις. Οπότε τα απλά για μένα ήταν πάντα τα δεδομένα. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι, συγγνώμη που σε διακόπτω, τον Τζορτζέλα μου, για τον Γιάννη. Για τον άνθρωπο που στέκεται στο πλευρό σου και είναι πραγματικά φύλακας άγγελος σου. Είναι καλός φίλος και συνεργάτης. Ο Γιάννης με βοήθησε, αλλά νομίζω οι φίλοι έτσι δεν είναι. Δεν είναι για να είναι δίπλα σου. Αλλιώς δεν είναι φίλος κάποιος. Ή καλός συνεργάτης. Μάλιστα. Αυτό που θέλω ξανά να τονίσω, Θέμη, είναι ότι γίνονται θαύματα αρκεί να πιστεύει ο κόσμος. Αυτό. Ειρήνη, θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Λόγω του ότι είσαι μια γυναίκα που τρέχεις, είσαι καριερίστρια, εάν παραμέλησες κάποια στιγμή, άθελά σου, την ψυχική σου και την σωματική σου υγεία. Την ψυχική μου, τι εννοείς? Άφησες τον εαυτό σου να στεναχωρηθεί για χαζά πράγματα. Για χαζά πράγματα. Και ξέρεις ότι πολλά από τα οποία μετά αντιμετωπίζουμε στον ομιλητικό... Για απλά. Για χαζά πράγματα. Για ανούσια πράγματα. Για χαζά. Όχι. Γιατί έχω καταλάβει ποια είναι τα σημαντικά της ζωής. Θα στεναχωρηθώ για κάτι που αξίζει, που εγώ αγαπάω, το εκτιμώ και το σέβομαι. Ξέρεις, στεναχωριόμαστε από ανθρώπους που αγαπάμε, όχι αυτούς που δεν αγαπάμε. Αυτούς που δεν αγαπάμε, απλά μας πάνε τα νεύρα και το ξεπερνάμε. Νευριάζουμε μαζί τους. Ενώ με τον άνθρωπο που αγαπάμε, ό,τι και αν είναι, φίλος, σύντροφος, φίλη, οικογένεια, συνεργάτης, στεναχωριέσαι από αυτούς τους ανθρώπους. Εγώ, Ειρήνη μου, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, πραγματικά, που ήσουν σήμερα μαζί μας, μόλις 2 μέρες μετά την έξοδό σου από το ιδιωτικό θεραπευτήριο. Σε βρίσκουμε πού ακριβώς τώρα? Είσαι κάπου στα νότια σε ένα... Πού σε βρίσκουμε? Επειδή είστε κοντά το σπίτι στη Βουλιαγμένη, mm-hmm. θέλω να πω και να πούμε και να ευχαριστώ στο The Margie, στο ξενοδοχείο στη Βουλιαγμένη, γιατί, mm-hmm. για να είμαστε πιο άνετα, το κάναμε εδώ το link. Εγώ ευχαριστώ την εκπομπή σας, εσένα, Θέμη, την Ελεονόρα, το Σπύρο, όλα νομίζω τα παιδιά. Νομίζω ότι μας έδωσες το καλύτερο μάθημα. Το ενδιαφέρον σας ήτανε πέρα από δημοσιογραφικό, ήτανε ουσιαστικό και ανθρώπινο. Και αυτό εμένα μου δώσε πολύ μεγάλη δύναμη. Και ενώ δεν μπορούσα να πάρω ανάσα, μάθαινα ότι είστε δίπλα μου. Και εσύ μας έδωσες το μεγαλύτερο μάθημα σήμερα. Πραγματικά σε ευχαριστούμε. Ευχόμαστε όλα να είναι...